Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου εις Γόρδιον τον Μάρτυρα. Είμαστε στο σημείο που ο Άγιος Μάρτης Γόρδιος βρίσκεται μέσα στον υπόδρομο και ομολογεί την πίστη του. Ο Γόρδιος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αποβλέπων προς τον Θεό κατεπράινε την ψυχή του με τους ιερούς ψαλμούς λέγον «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν φοβούμαι». Τι κακό μπορεί να κάνει σε με άνθρωπος και το δε φοβούμαι τα κακά, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Και όσα είναι παρόμοια με αυτά που είχε διδαχθεί από την Αγία Γραφή και προτρέπουν προς την Ανδρεία. Αυτός βεβαίως απήχε τόσο πολύ εις το να υποχωρήσει στις απειλές και να τρομάξει, ώστε και προκαλούσε τα δεινά για τον εαυτό του. «Γιατί βραδύνετε», λέγει, «γιατί στέκεστε». Ας ξεσκιστεί το σώμα, ας στρεβλωθούν τα μέλη, ας βασανιστώ όπως θέλετε. Μη μου ζημιώσετε από την μακαρία ελπίδα. Μη μη βασκίνετε της μακαρίας ελπίδος. Μη με φθονίσετε δηλαδή και με στερήσετε το μαρτύριο. Βλέπουμε πόσο πόθο είχε να πεθάνει για τον Χριστό. Και αυτό φαίνεται και από αυτό που είπε προηγουμένως και το αναφέραμε στο προηγούμενο κήρυγμα, ότι αν μπορούσα να πεθάνω και πάρα πολλές φορές και όχι μόνο μία για τον Χριστό, αυτό θα ήταν μεγάλη μακαριότητα για μένα. Μη μου ζημιώσετε λοιπόν, λέγει, με φθονίσετε και στερηθώ τη μακάρια ελπίδα να γίνω μάρτυρας για τον Χριστό. Γιατί όσο περισσότερο επιτείνετε τα βάσανα, τόσο μεγαλύτερα μου κάνετε την ανταμοιβή. Ποθούσε δηλαδή να υποφέρει όσο γίνεται περισσότερο και να βασανιστεί όσο γίνεται περισσότερο για τον Χριστό. Αυτά είναι τα ανταλλάγματα δι' εμάς προς τον Κύριον. Συναλλάγματα ημίν εστί ταύτα προς τον Δεσπότη. Δηλαδή το μαρτύριο είναι κάτι με το οποίο συναλλάσσουμε με τον Δεσπότη Χριστό και παίρνω αντί αυτού την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Αντί των μολόπων, των επανισταμένων το σώματι, φωτεινόν ένθυμα ημίν εν τη Αναστάση επανθήσει. Αντί δηλαδή των μολόπων, των πρίξιμάτων που προκαλούνται στο σώμα εξαιτίας των χτυπημάτων, των βασανιστήριων, φωτεινό ένθυμα θα ανθίσει για χάρη μας κατά την Ανάσταση. Αντί των ατιμώσεων στεφάνια. Αντί των φυλακών παράδεισος, αντί της καταδίκης μαζί με τους κακούργους και συμβίωσης μαζί με τους αγγέλους. Σπήρατε πολλά εις εμέ για να θερήσω πολλαπλάσια. Δηλαδή τους παρακινεί να τον βασανίσουν ακόμα περισσότερο για να θερήσει πολλαπλάσιο πνευματικό καρπό και δόξα. Αφού δεν μπορούσαν να τον υποτάξουν με τα φοβερά, με αυτά τα οποία φόβιζαν πολλούς άλλους μαρτύρια και βασανιστήρια, άλλαξαν τακτική και τον καλόπιαναν. Τέτοια είναι η μέθοδος του διαβόλου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Φοβερίζει τον δειλό και μαλακώνει, μαλάσει τον γενναίο. Τέτοια υπήρξαν τότε και τα τεχνάσματα του κακούργου. Όταν τον είδε δηλαδή να μην υποχωρεί στις απειλές, προσπάθησε να τον δαμάσει με απάτες και δολώματα. Υπέσχεται ο δώρα. Άλλα μενέδιδε και άλλα βεβαίωνε με εγγύησεις ότι θα έρθουν από τον βασιλέα. Δηλαδή η στρατιωτική δόξα, η πόρη των χρημάτων και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε. Πολλά χρήματα και πολλή δόξα. Αυτό του έταζαν. Όταν όμως απετύχανε στην προσπάθεια αυτή, γιατί ο μακάριος όταν άκουσε τις υποσχέσεις, γέλασε για την μορία του, αυτού που του έλεγε αυτά και του υποσχόταν αυτά, να νομίζει. Γέλασε ο Άγιος για τη μορία του που νόμιζε ότι θα μπορούσε να προσφέρει κάτι αντάξιο της ουρανίου βασιλείας αυτός ο βασανιστής του και του έταζε αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν είδε ότι δεν κατάφερε τίποτα ο βασανιστής, τότε έγινε αφόρητος στο θυμό του. Ξεγύμνωνε τους ξύφους και παρουσίαζε το δίμιο και διαπράττοντας τον φόνο και με τα χέρια και με τη γλώσσα, καταδίκαζε τον μακάριο σε θάνατο. Όλος ο κόσμος του σταδίου μετέβαινε στον τόπο αυτό. Και όσοι από τους κατοίκους αποσύζαν,
αφού εξεχύνονταν μπρος από το τείχος, παρακολουθούσαν το μεγάλο και αγωνιώδης εκείνο θέαμα που ήταν θαυμαστό και στους αγγέλους και σε ολόκληρη την κτήση και οδυνηρός στον διάβολο και φοβερός στους δαίμονες. Η πόλη άδειασε από τους κατοίκους, αφού το πλήθος όλο μαζί, σαν κάποιο ποτάμι, μετέρευσε εις τον τόπο αυτό. Ούτε γυναίκα δεν καταδέχθη να χάσει το θέαμα, ούτε άνδρας ασήμαντος ή επίσημος. Οι φύλακες εγκατέλειψαν τη φρούρηση των σπιτιών. Τα εμπορικά καταστήματα έμειναν ανοιχτά. Τα ψώνια ρίχνονταν στην αγορά. Μία δε φρούρηση και ασφάλεια για όλους υπήρχε. Το να εξέλθουν όλοι όμοια και να μην απομείνει ούτε κακούργο στην πόλη. Οι δούλοι εγκατέλειψαν τις υπηρεσίες των κυρίων. Και όσοι από το λαό ήταν ξένοι και όσοι ήταν ντόπιοι, όλοι παρευρίσκονταν εδώ στον άνδρα. Τότε και η Παρθένος κόρη δεν τράπηκε να φανεί μπροστά στα μάτια των ανδρών και ο γέρος και ο άρρωστος ξεπέρασαν την ασθένεια και βρέθηκαν έξω από τα τείχη. Οι φίλοι περικυκλώσανται στον Μακάριο, ο οποίος ήδη ορμούσε προς την όντω ζωή μέσω του θανάτου, τον ενυγκαλίζοντο, θρηνούντες μεγαλόφωνα και δίδοντες τον τελευταίο ασπασμό. Και χύνοντες επάνω του θερμά δάκρυα, τον οικέδευαν να μην παραδώσει τον εαυτό του στη φωτιά, να μην καταστρέψει τα νιάτα του, να μην εγκαταλείψει το γλυκό αυτό ήλιο. Άλλοι δε, με πιστικές συμβουλές, προσπαθούσαν να τον κάνουν να αλλάξει μυαλά, αλλά ήσαν παραλογιζόμενοι. «Υπέ την άρνηση μόνο», του λέγανε με τα λόγια, «και κράτα την πίστη με την ψυχή, όπως θέλεις». Πάντως ο Θεός σίγουρα δεν δίνει προσοχή στη γλώσσα, αλλά στη διάθεση του ομιλούντος, γιατί έτσι θα μπορέσεις και το δικαστή να καταπραίνεις και το Θεό να εξηλαιώσεις. Τέτοια του έλεγαν παραπλανητικά. Ο Γόρδιος όμως ήταν άκαμπτος και αδάμαστος και παρέμενε άτρωτος σε κάθε προσβολή το βασανιστικό μέσο. Θα μπορούσες να παρομοιάσεις το ακλόνητο φρόνημά του με την οικία του φρονίμου, την οποία δεν μπορούν να διασελεύσουν ούτε οι αβάστακτες δυνάμεις των ανέμων, ούτε η ορμητική και καταρακτώδης βροχή, ούτε οι χαράκτρες που ανοίγονται τριγύρω λόγω της στερεότητος του βράχου. Τέτοιος ήταν ο άνδρας, σαν βράχος δηλαδή, διαφυλάσσοντας ασάλευτο το θεμέλιο της πίστης στον Χριστό. Βλέποντας με τα πνευματικά μάτια τον διάβολο να περιτριγυρίζει και άλλον μεν να παρορμάσει κλάματα, άλλον δε να συνεργεί στο να τον μεταπίσει, Προς αυτούς μεν που έκλαιαν, είπε τα λόγια του Κυρίου. «Μη κλαίετε επ' εμή, να μην κλαίετε για μένα», γιατί έβλεπε ότι ο διάβολος έβαζε να κλαίνε για να τον κάνουν να οπισθοχωρήσει και να μην μαρτυρήσει. «Μη κλαίγετε για μένα», τους έλεγε, «αλλά να κλάψετε αυτούς οι οποίοι θεομαχούν, αυτούς οι οποίοι αποτολμούν τέτοια πράγματα εναντίον των πιστών, αυτούς που με τη φλόγα αυτή την οποία ανάβουν για μας, επισορεύουν τη φωτιά της κολάσεως για τους εαυτούς τους. Σταματήστε να κλαίτε και να ραγίζετε την καρδιά μου, γιατί εγώ είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω για το όνομα του Χριστού, όχι μόνο μια φορά, αλλά μύριες, αν ήταν δυνατόν». Και σε αυτούς πάλι που με λόγια συμβούλευαν την άρνηση, δηλαδή του λέγανε «με τα λόγια μόνο αρνηθείς, στην καρδιά σου μην αρνηθείς». Τι τους έλεγε? Μόνο αυτό, ότι η γλώσσα που πλάστηκε από τον Χριστό δεν ανέχεται να πει κάτι εναντίον του Κτίστου, εναντίον του Δημιουργού. Γιατί με την καρδιά πιστεύουμε στη δικαίωση, με το στόμα δε ομολογούμε ότι οδηγεί στη σωτηρία. Καρδία γαρ πιστεύομεν εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογούμεν εις σωτηρίαν. Δεν αρκεί μόνο να πιστεύουμε την καρδιά για να δικαιωθούμε, αλλά και με το στόμα πρέπει να ομολογούμε κάθε τι το οποίο οδηγεί στη σωτηρία, όπως λέει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους. Μήπως λοιπόν η στρατιωτική τάξη έχει χάσει την ελπίδα να σωθεί? Μήπως δεν υπάρχει κανείς εκατόνταρχος πιστός? Ο ίδιος ήταν εκατόνταρχος. Εγώ δηλαδή, λέει, δεν πρέπει να σωθώ? Δεν υπάρχει έστω και ένας από τους στρατιωτικούς που να σώζεται? Υπενθυμίζω τον πρώτο εκατόνταρχο, ο οποίος με το να παραστεί στη σταύρωση του Κυρίου και να γνωρίσει τη δύναμη από τα θαύματα, και ενώ ήταν ακόμα νοπό το εγχείρημα των Ιουδαίων, δεν φοβήθηκε το θυμό τους. Ούτε όμως από φόβο αποσιώπησε να διακηρύξει την αλήθεια,
αλλά ομολόγησε και δεν αρνήθηκε ότι ήταν πράγματι Υιός του Θεού. Γνωρίζω κι άλλον εκατόνταρχο, ο οποίος γνώρισε τον Κύριο όταν ακόμα ζούσε ως άνθρωπος, ότι είναι Θεός και Βασιλεύς των δυνάμεων. Και με μόνο το προσταγμά του είναι σε θέση να αποστέλει τη βοήθεια με τα λειτουργικά πνεύματα στους έχοντας ανάγκη. Για την πίστη του αυτή, ο Κύριος είπε ότι είναι μεγαλύτερη από εκείνη ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού. Ο δε Κορνήλιος, ενώ ήταν εκατόνταρχος, δεν καταξιώθηκε να δει την οπτασία του Αγγέλου και τέλος πέτυχε τη σωτηρία διαμέσου του Πέτρου, διότι οι πράξεις της ελεημοσύνης και οι δεήσεις του έγιναν δεκτές από τον Θεό. «Επιθυμώ να είμαι μαθητής εκείνων», λέει ο Άγιος Γόρδιος. «Πώς λοιπόν αρνηθώ τον Θεό μου, τον οποίον από την παιδική ηλικία προσκυνώ? Δεν θα φρίξει ο ουρανός από ψηλά? Δεν θα σκοτεινιάσουν εξαιτίας μου τα άστρα και γενικώς δεν θα με υποφέρει και η γη ακόμα? Ας μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός ομικτηρίζεται», όπως λέγει πάλι ο Απόστολος στην προς Γαλάτες. «Από τα λόγια μας μας κρίνει, από τα λόγια μας μας δικαιώνει και από τα λόγια μας μας καταδικάζει», όπως λέει πάλι ο Κύριος του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιου. «Δεν έχετε αναγνώσει την φοβερή απειλή του Κυρίου, ότι δηλαδή όποιος θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους και εγώ θα τον αρνηθώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο? Αντί ποιου πράγματος με συμβουλεύεται να επινοώ και αυτά τα σοφίσματα? Τι θα κερδίσω για τον εαυτό μου από αυτή την τέχνη? Για να κερδίσω λίγες μέρες? Αλλά θα ζημιωθώ ολόκληρη τη ζωή, εννοεί την αιώνια ζωή. Για να αποφύγω αυτά που είναι επίπονα στη σάρκα, αλλά δεν θα δω τα αγαθά των δικαίων. Είναι καθαρή τρέλα να χαθώ με τεχνάσματα, να διαπραγματευτώ με πανουργία και δόλο την αιώνια κόλαση για τον εαυτό μου. Αλλά και σας συμβουλεύω, εάν μεν κακώς φρονείτε, να γνωρίσετε καλά την πίστη. Εάν δε υποκρίνεστε για την περίσταση, να ομιλείτε την αλήθεια αφού αποβάλλετε το ψεύδος». Να λέτε πάντα την αλήθεια και να μην υποκρίνεστε, αφού τους λέει τα γνωρίζετε αυτά που σας λέγω. Αν όμως δεν τα γνωρίζετε, οφείλετε να τα μάθετε, να σπουδάσετε σωστά την πίστη. Να πείτε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Διότι αυτό το λόγο θα προφέρει κάθε γλώσσα όταν εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνη των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, όπως λέει πάλι ο Απόστολος στην προς Φιλιππησίους. Θνητοί είμεθα όλοι οι άνθρωποι, μάρτυρες όμως είναι λίγοι. Ας μην αναμείνουμε να πεθάνουμε, αλλά από τη ζωή ας μεταβούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε δηλαδή τον θάνατο όταν θα έρθει ούτως ή άλλως κατά έναν φυσικό τρόπο, αλλά απευθείας από τη ζωή που είμαστε τώρα να μεταβούμε στην αιώνια ζωή. Γιατί περιμένετε το φυσικό θάνατο? Είναι άκαρπος, ανοφελής και κοινός στα κτίνη και στους ανθρώπους. Διότι αυτόν που έρχεται στη ζωή δια της γεννήσεως, ή ο χρόνος τον κατατρώγει, ή η αρρώστια τον διαλύει, ή ανάγκες σφοδρότερες από τα συμβάντα τον φθείρουν. Αφού λοιπόν εξάπαντος πρέπει να πεθαίνουμε, ας διαπραγματευτούμε προς χάρις μας τη ζωή με το θάνατο. Να κάμετε εκούσιο αυτό που γίνεται κατά ανάγκη, τον θάνατο δηλαδή, που ούτως ή άλλως θα έρθει κάποια στιγμή ως αναγκαιότητα, να το θελήσετε, να το κάνετε εκούσιο. Μη λυπήστε τη ζωή, της οποίας η στέρησης είναι αναγκαία. Αυτή η ζωή κάποια στιγμή θα τη στερηθούμε, αυτή τη ζωή. Πράγματι, κι αν ακόμα το αιώνιο ήταν παρόμοιο με τα γήινα, θα έπρεπε να φροντίζουμε να τα ανταλλάσσουμε με τα ουράνια. Αλλά ενώ είναι πρόσκαιρα και υπολείπονται πολύ κατά την αξία, αυτά εδώ, είναι φοβερή τρέλα να ξεπέφτουμε από τους αποκειμένους στις ελπίδες μακαρισμούς εξαιτίας της φροντίδος γύρω από τα γήινα. Ακόμα λέει ο Άγιος, και αν ήταν ήδη της αξίας αυτά εδώ, με αυτά που μας περιμένουν μετά, πάλι θα έπρεπε να προκυνήσουμε, να προτιμήσουμε τα μετά. Αλλά αυτά εδώ δεν συγκρίνονται σε σχέση με αυτά που μας περιμένουν, τα οποία είναι πάρα πολύ ανώτερα. Αυτά αφού είπε και έκαμε τον τύπο του Σταυρού, προχωρούσε προς το κτύπημα, χωρίς να παραλλάξει το χρώμα, ούτε να λιώσει κατά τη λαμπρότητα του προσώπου, χωρίς να δηλιάσει δηλαδή. Συμπεριφερόταν δηλαδή όχι σαν να επρόκειτο να συναντήσει το Δήμιο, αλλά σαν να παραδώσει τον εαυτό του στα χέρια των αγγέλων.
οι οποίοι ευθύς αφού τον παραλάβουν νεόσφακτο, θα τον μεταθέσουν όπως τον Λάζαρο στη μακαριστή ζωή. Ποιος θα διηγηθεί τις κραυγές εκείνου του λαού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ποια βροντί από τα σύννεφα άφησε τόσο μεγάλο ήχο στη γη, όσο ανυψώθηκε τότε από κάτω προς τον ουρανό. Αυτό είναι το στάδιο εκείνου που έλαβε το στεφάνι της νίκης. Η ημέρα αυτή αντίκρισε το αξιοθαύμαστο εκείνο θέαμα που ο χρόνος δεν το αμαύρωσε και η συνήθεια δεν το εξαφάνισε. Δεν το εξεπέρασε η υπεροχή αυτών που ακολούθησαν. Μένει το μαρτύριο αυτό αξεπέραστο και θαυμαστό από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Όπως τον ήλιο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ενώ πάντοτε τον βλέπουμε, πάντοτε τον θαυμάζουμε, έτσι και του ανδρός αυτού διατηρούμε πάντοτε νοπίτη μνήμη. Διότι ο δίκαιος θα μνημονεύεται αιώνια. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Και από αυτούς που είναι στη γη, όσο υπάρχει η γη, και από αυτούς που είναι στους ουρανούς και από το δίκαιο Κριτή. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έτσι ο Άγιος Βασίλειος ολοκληρώνει το λόγο του εις τον Άγιο Μάρτυρα Γόρδιο που εορτάζουμε σήμερα. Δες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.